Καθίστε. Το πρώτο που ήθελα να πω σήμερα ότι γιορτάζει ένας πολύ μεγάλος σύγχρονος Άγιος και τον έχουμε και μεγάλη τυχογραφία εκεί στην Έξοδο. Είναι ο Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Και πριν από λίγες μέρες αξιώθηκα, με την άδεια βέβαια τη δικιά σας, να πάω μέχρι την Ιερά Μονή του Σαγματά, όπου φυλάσσονται πολλά από τα πράγματα του Αγίου. Διότι εκείνο το μοναστήρι μας έφερε εν γνώση αυτού του σύγχρονου Αγίου και ιατρού στη Ρωσία που έζησε στις μέρες μας. Και έχει εκεί μέχρι ένα κομμάτι από την καρδιά του Αγίου, έχει Άγια Λείψανα, έχει κομμάτια από τα άμφια που φορούσε όταν λειτουργούσε και εκατοντάδες εικόνες γύρω-γύρω, φωτογραφίες από τη ζωή του. Ας τον βρες το κοριτσάκι και τι θα κάνει. Όταν θα πάει φαντάρος, δεν μου λες, θα πας μαζί του, ε. Ωχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Έτσι θα και ακόμα θέντε. Και άντε να τα βάλουμε στη σειρά μετά, οι καθηγητές και οι παπάδες. Αφού τον κακόμαθε η μαμά, η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία. Ο Άγιος Λουκάς, λοιπόν, να έχουμε τη χάρη του και την ευλογία του. Το μοναστήρι αυτό είναι πάνω από τη Θήβα, είναι κοντά σχετικά και όμορφο μοναστήρι σε ωραίο μέρος που βλέπεις από εκεί όλη την περιοχή. Το δεύτερο που ήθελα να πω σήμερα ότι γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες η Εκκλησία μας μετά την Πεντηκοστή για να μας δείξει την πορεία των ανθρώπων και το τι δουλειά κάνει η Εκκλησία, μας εμφανίζει μαζί τη γιορτή όλων των Αγίων. Όλων μαζί των Αγίων. Οι Άγιοι λέμε πάντες. Μάρτυρες, όσοι, προφήτες, μικροί, μεγάλοι, παντρεμένοι, ανήπαντροι, μοναχοί, μοναχές. Όλοι αυτοί που τους ξέρουμε και πολλούς ίσως δεν τους ξέρουμε. Μου έλεγε ένας αγιορείτης, όταν μιλούσαμε για τον Γέροντα Παΐσιο και για την αγιοποίησή του στις μέρες μας, μου λέει, Παπαχρήστο, στο Άγιον Όρος αυτούς τους γεροντάδες που προλάβαμε εμείς, δεν ήταν ένας μόνον και δυο και τρεις και πέντε και δέκα Άγιοι. Ήταν εκατοντάδες Άγιοι και στις μέρες μας και στην εποχή μας. Γιατί όμως τους κρατάει πολλές φορές κρυμμένους ο Θεός κάποιους Αγίους και δεν τους εμφανίζει η Εκκλησία μας και δεν τους βγάζει με τις εικόνες και μετά για λείψανά τους. Γιατί πολλές φορές το ζητάνε οι ίδιοι με την ταπείνωσή τους. Παρακαλάνε το Θεό να τους κρατήσει στην αφάνεια. Ή κάνουν μικρές και μεγάλες ψεύτικες χαζομάρες, όπως λέμε δια Χριστών σαλή, τρελή χαζούτσικη για τον Χριστό, για να κρύψουν την αγιότητά τους. Ένας από αυτούς τις μέρες μας ήταν ο Παπαφώτης, που εγώ τον τιμώ πολύ και τώρα τον μάθατε κι εσείς και πιστεύω τον τιμάτε και προσεύχεστε, και ο οποίος Παπαφώτης είχε τον ίδιο πνευματικό γέροντα με τον Άγιο Παΐσιο, τον Παπατήχωνα το Ρώσο. Άλλη θρηλυκή μορφή ο Παπατήχων ο Ρώσος, ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή και η σειρά του. Ξέρετε πολλές φορές πόσο θα ήθελα τώρα να το ρίξει. Πόσο θα το ήθελα να το ρίξει και εγώ να το χαρώ. Και άμα χρειάζεται να πάρουμε και καινούριο. Αλλάξατε και παιδιά τώρα. Το τρίτο που ήθελα να πω σήμερα
είναι ότι έχουμε άλλη μεγάλη χάρη και ευλογία. Μέσα στο σταυρό που έχουμε αγιαλείψανα στα τζαμάκια, από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπουμε το σταυρό, έχει λείψανο του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου που γιορτάζει σήμερα. Είναι η γιορτή του Πατριάρχη μας, αλλά και η γιορτή ενός τόσο μεγάλου Αγίου, ο οποίος αυτός μεγάλος Άγιος ήταν συνεργάτης και φίλος του Αποστόλου Παύλου. Αυτή. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι γιορτάζουν σήμερα μαζί με όλους τους Αγίους Πάντες. Αυτό που μένει καμιά φορά είναι πώς φτιάχνεται κανένας Άγιος. Διότι, εντάξει ασκητές παπά μου, εντάξει οι μάρτυρες, εύκολα να καταλάβουμε πως αγίασαν. Ασκήθηκαν, ταπεινώθηκαν, προσευχήθηκαν. Εδώ πώς γίνεται κάποιος Άγιος έξω εδώ στον κόσμο δίπλα μας. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όσοι αγιάζουν στον κόσμο είναι μεγαλύτεροι Άγιοι από τους ασκητές. Γιατί γέροντα, διότι έξω στον κόσμο λέει θέλει πιο πολύ υπομονή, πιο πολύ ταπείνωση και πιο μεγάλη άσκηση. Ποια είναι γέροντα η υπομονή και η ταπείνωση και η άσκηση που πρέπει να κάνει κάποιος στον κόσμο? Να την η μία η ταπείνωση και η υπομονή και η άσκηση. Εδώ τώρα περπατάει γύρω μας. Να κάτσει κάποιος και να υπομείνει και να ταπεινωθεί και να αγαπήσει τα παιδιά του. Εύκολο? Ναι, αν το κάνουμε με την καρδιά μας. Δύσκολο, αν τα μυαλά μας είναι αλλού και θεωρούμε τα παιδιά βάρος. Είμαστε από αυτούς με την κυρία Μαρία, από αυτήν την οικογένεια, που ήρθαν τα παιδιά δύσκολα, με ανηφόρα χρόνου. Μετά από 10 χρόνια γάμου ήρθε το πρώτο παιδί και ξέρουμε και καταλάβαμε πολύ καλά τι υπομονή, τι ταπείνωση χρειάζεται σε αυτά τα ζευγάρια που ανεβαίνουν αυτές τις ανηφόρες. Πόσο όμως άθλια είναι μια άλλη φράση που λένε πολλές φορές πολλά ζευγάρια. Έχω παπά μου, πονάω και να τη λέω τη φράση. Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Τι λες μωρέ, αλήθεια, τολμάς και το λες, ποιο πράγμα είναι αυτό το οποίο βάζεις στο μυαλό σου και στην καρδιά σου? Τι είναι το ανεπιθύμητο? Ένα παιδάκι που θα έρθει στην κοιλιά. Και όταν το απολάμβανες το πράγμα, εκεί δεν σκέφτηκες ότι αυτό φέρνει εγκυμοσύνη. Δεν είναι παιχνιδάκι. Για λίγο να μάθουμε τα παιδιά μας τι είναι όλες αυτές οι ιστορίες. Για να μάθουμε στα παιδιά μας πώς περπατάνε αυτές οι ιστορίες. Και να μην παίζουν χωρίς περίσκεψη. Και όταν έρχεται εκεί δε που εγώ προσωπικά τρελαίνομαι, είναι όταν έχουμε κανονικά κάνει γάμο, περπατάμε τη ζωή μας και έρχεται μια εγκυμοσύνη και τη λέμε και εκεί πολλές φορές ανεπιθύμητη. Γιατί θέλουμε να προλάβουμε να διασκεδάσουμε, γιατί θέλουμε να προλάβουμε να ζήσουμε, γιατί θέλουμε να προλάβουμε να φτάσουμε κάπου, τα οικονομικά μας, τα σπίτια μας, τα παλάτια μας. Και όταν μετά, αφού ζωρίσουμε με χάπια και ιστορίες και το ένα και το άλλο, αυτά που λέγονται αντισύλληψη,
Και μετά περιμένουμε παιδί και επειδή ζωρίσαμε τα πράγματα και κάναμε ζημιές μικρές ή μεγάλες, δεν έρχονται τα παιδιά. Για λίγο να κάτσουμε κάτω και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να πούμε στα παιδιά μας τι παιχνίδια είναι αυτά. Να πούμε στα παιδιά μας ότι αν γίνει η πράξη και είναι οι μέρες και οι ώρες και οι στιγμές που η γυναίκα μπορεί να υποδεχτεί το σπέρμα του ανδρός της και να κάνει, όχι να κάνει, θα κάνει παιδί τότε. Τα λέμε στα παιδιά μας. Όχι. Και δυστυχώς ονοματίζουμε μια φράση από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι αμαρτία και μην την κάνεις. Ναι, αλλά είναι αμαρτία και μην την κάνεις. Αλλά στο παιδί όμως θα το πούμε και μετά ότι είναι ευλογία και πρέπει να το κάνει για να κάνει παιδιά. Φοβάμαι, δεν τη λέω συχνά εγώ αυτή τη λέξη φοβάμαι, γιατί δεν είμαι ποτέ απαισιόδοξος. Εδώ όμως φοβάμαι ότι μπήκαμε σε μια πορεία ζωής, η κοινωνία, όπου αυτά τα πράγματα τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους. Στην τύχη τα παιδιά μας, στην τύχη αν κάνουν παιδιά τα παιδιά μας, στην τύχη αν θέλουν να κάνουν παιδιά τα παιδιά μας, στην τύχη αν θέλουν τα παιδιά μας να φτιάξουν όμορφη οικογένεια. Τύχη, άστο, θα δούμε, θα δείξει. Και εγώ παλεύω να τους πω στην αρχή μεν της ζωής τους πώς θα μείνουν αγνοί και καθαροί, αλλά μετά όμως το παλεύω πιο πολύ αυτό. Πώς θα αγαπήσουν τη ζωή, τον ή την σύντροφό τους και πώς θα ζήσουν τον έρωτά τους, αλλά με την πορεία να φτάσουμε στα παιδιά, στο να κάνουμε παιδιά. Και τώρα θα πω και μία φράση, γιατί εγώ την έζησα. Οπότε τη λέω από την εμπειρία μου, όχι από το τι διάβασα. Μία φράση. Όποιο ζευγάρι ξέρετε να ανεβαίνει αυτήν την ανηφορίτσα, περιμένοντας παιδί με αλαχτάρα και αγωνία και ο χρόνος λίγο να καθυστερεί, σας παρακαλώ, στείλτε το μου. Κάτι έχω να του πω. Και μαζί, να γονατίσω και να προσευχηθώ. Και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η προσευχή και τα λείψανα των Αγίων κάνουν μικρά θαυματάκια. Δεν θα φωνάξω ποτέ για θαύμα, αλήθεια σας λέω, κι αν δω τον ήλιο να βγαίνει ανάποδα. Αλλά αυτά τα ωραία τα θαυματάκια, τα μικρά, που μ' αρέσει να τα κρατάω στην αφάνεια και όταν τα βλέπω να γίνονται, και αν θέλει ο Θεός να τα φωνάξει, μ' αρέσουν πολύ αυτά τα θαυματάκια. Γιατί είναι θαυματάκια αγάπης, θαυματάκια προσευχής, θαυματάκια αγωνίας. Έτσι φτιάχνονται οι Άγιοι και μέσα στη ζωή. Αυτές οι ψυχές που θέλουν να και ξέρουν να αγαπάνε, αυτές οι ψυχές που θέλουν και ξέρουν να ταπεινώνονται, αυτές οι ψυχές που αγωνιούν τον συνάνθρωπο και αγκαλιάζουν τον συνάνθρωπο. Και έχει και τέτοιους πολλούς Αγίους, παλιούς, σύγχρονους και επόμενους.
Γιατί το Άγιο Πνεύμα ξέρει να μπαίνει στις καρδιές των ανθρώπων και να δίνει χάρη και ευλογία και αγιότητα. Θα είμαι εδώ και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μέχρι το τέλος Ιουνίου, μετά θα έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε, θα τα βγάλουμε και στο αυτό που λέγεται ίντερνετ και σπουδαία πράγματα. Ακούστε τώρα τι πρόγραμμα θα έχουμε τον Ιούλιο. Στις 5 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο ναός μας. Είναι Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, μέγας ασκητής. Θα το κάνουμε αγρυπνία την παραμονή το βράδυ. Μία αγρυπνία θα κάνουμε στις 4 προς τις 5 και μία αγρυπνία θα κάνουμε στις 11 προς 12 που είναι ο γέροντας Παΐσιος. Και ενδιάμεσα, στις 6 του μηνός θα κάνουμε εκδρομή το γύρο του Αγίου Όρους, προσκύνημα για άντρες και γυναίκες. Δεν πατάμε Άγιον Όρος, πάμε 300 μέτρα κοντά, όσο είναι το σπίτι του κυραρίστου, για να βλέπουμε τα μοναστήρια όλα. Και κατεβαίνουν λείψανα Αγίων με βαρκάκι, με βαρκούλα, μένουν μέσα στο καράβι μας και προσκυνάμε και παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία. Και στις 13, 14, 15, μετά τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, θα σας πάω ξεκινώντας ξανά τις εκδρομές μου. Και όσοι είχατε έρθει σε εκδρομές Παπα Χρήστου, νομίζω ότι καταλάβατε πόσο πολύ τις δουλεύω τις εκδρομές και πόσο πολύ παλεύω να είναι και υπέροχες και πάμφτινες. Τις τιμές και τα προγράμματα θα τα ανακοινώσω αυτή τη βδομάδα. Θα δηλώνετε και θα πληρώνετε, γιατί είναι ακριβώς το όριο της εκδρομής και αν μία θέση, δύο θέσεις τελευταία στιγμή χαθούν, θα πρέπει να την πληρώσει ο παπάς και η παπαδιά. Και δεν περισσεύουμε στον παπά, ούτε στην παπαδιά. 13, 14 και 15 Ιουλίου θα είναι. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Κόνιτσα και γύρω-γύρω, Γιάννενα, Κόνιτσα, Ζαγόρια, θα σας ξεναγήσω πολύ. Και έξω, τώρα, είναι ένα παιδάκι, ο Κώστας, ο οποίος μου είπε ότι πουλάει αυτά που έχει, τα παστέλια και όλα αυτά τα γλυκίσματα, τα φτιάχνει μόνος του, παλεύει για να συντηρήσει και να θρέψει την οικογένειά του. Σας αγαπώ πολύ, πολύ όμως. Θα πάμε και άλλες εκδρομές. Τιμάζω Ιεροσόλυμα, τιμάζω και Κωνσταντινούπολη. Και μία ακόμα να την πω έτσι, θα σας κάνω να ζηλεύετε πολύ και να λαχταράτε. Και μία το γύρο της Εύβοιας, που είναι τα προσκυνήματα τα μεγάλα. Και έχει ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σήμερα να πούμε διπλό και τριπλό μπράβο στον Γιώργο μας και στους βοηθούς του, που ο Αντώνης για μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που είχε, έλειψε, αλλά σήμερα και αυτοί μας έφραναν. Είμαστε τυχεροί που έχουμε δύο τόσο υπέροχα παιδιά ψαλτάδες και δύο βοηθούς τους. Βλαστούς.